Στις πρόσθετες εγγύησεις του ελληνικού δημοσίου που ζητεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για το έργο του ΜΟΡΕ, τον περιφερειακό αυτοκινητόδρομο της Καλαμάτας και το Λεύθερο Σπάρτη, συμφώνησαν ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Σπίρτζης και ο Πρόεδρος της Τράπεζας Γουέρνερ Χόργερ. Συμφωνία που ανοίγει το δρόμο για την έκριση της σύμβασης παραχώρησης του ΜΟΡΕ από την Ελληνική Βουλή, ώστε να συνεχιστούν και να ολοκληρωθούν μέσα στο 2016 ο περιφερειακός της Καλαμάτας και ο δρόμος προς τη Σπάρτη. Μετά από τη συνάντησή του στο Υπουργείο, ο κ. Σπίρτζης επεσήμανε ότι συμφωνήσαμε στις πρόσθετες εγγύησεις αλλά και στους υπόλοιπους όρους που θέτουμε εμείς στο τραπέζι. Το ύψος των εγγύησεων είναι αυτό που έχει βγάλει η μελέτη και δεν είναι θέμα παζαριού. Αυτό είναι θέμα προβλέψεων συγκεκριμένων, αν χρειαστεί να υπάρξουν. Αναφερόμενο στο θέμα των διοδίων, ο Υπουργός παρατήρησε πως έχουμε μερικές άλλες ιδέες σε σχέση και με το μοντέλο υπολογισμού των διοδίων και σε σχέση με την επιδότηση της λειτουργίας για το σύνολο των αυτοκινητοδρόμων. Δηλαδή, δεν εξετάζουμε έναν αυτοκινητόδρομο μόνο του. Εξετάζουμε όλους τους αυτοκινητόδρομους της χώρας και θα πάμε σε οριστικές λύσεις. Ανέφερε ακόμα ότι συμφωνήσαμε και συζητήσαμε για τους δύο αυτοκινητόδρομους, Ολυμπία και Μορέα, που εμπλέκεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ένα βαρύ χρονοδιάγραμμα, προκειμένου σύντομα να ολοκληρωθούν οι αυτοκινητόδρομοι που έχουν ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πρόσθεσε πως ο Μορέας θέλει να αλλάξει και η σύμβαση να υπάρξουν νέες προβλέψεις. Στη δική μας πολιτική κατεύθυνση, όπως γνωρίζετε, από τους δύο άλλους αυτοκινητόδρομους είναι το ίδιο. Συζητήσαμε όλα αυτά τα θέματα και είμαστε σε κοινή αντίληψη. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων δήλωσε πως νομίζω ότι κάναμε μεγάλη πρόοδο όσον αφορά τους αυτοκινητόδρομους και ειδικά το ΜΟΡΕΑ. Επίσης, κοιτάμε και άλλα έργα υποδομών που μόλις ο Υπουργός μας ανέφερε. Είναι εκπληκτικό το πόσα έργα θα ολοκληρωθούν σε λίγο εδώ στην Ελλάδα. Αυτό που είναι σημαντικό τώρα είναι να θέσουμε μια λίστα με προτεραιότητες, όπως μας υπέδειξε και ο Υπουργός.